τα εφιαλτικά κενά του συστήματος κοινωνικής μέρημνας, σηκώνει στους ώμους της η 11χρονη Ελένη. Το κοριτσάκι έζησε κάτω από δραματικές συνθήκες μέχρι τη στιγμή που εξομολογήθηκε στις δασκάλες της το δράμα που κρυβόταν στο παράπηγμα στα έξω Λακόνια, όπου έζησε με τον 58χρονο θείο της που πήρε ήδη το δρόμο για τη φυλακή. Δεν είναι εύκολο από τη μία πλευρά να έχεις ένα 11χρονο παιδί, το οποίο σου βάζει κάποια σειρά επιβαρυντικά πράγματα σε βάρος σου, και από την άλλη την πλευρά, βέβαια, εσύ σε κατηγορούμε να αντιμετωπίσεις σε αυτήν ένα ντόμινο. Από τη στιγμή που το 11χρονο παιδί άρχισε να λέει αυτά τα πράγματα, περίπου η τύχη και η μοίρα και η πορεία και η εξέλιξη του κατηγορουμένου, σε αυτό τουλάχιστον το στάδιο, είναι δεδομένη. Συνοδευόμενο από αστυνομικούς και κοινωνική λειτουργό, το παιδάκι βρέθηκε στο δικαστήριο της Νεάπολης το πρωί, όπου περιέγραψε στον ανακριτή λέξη προς λέξη όσα είπε στους εκπαιδευτικούς και κατέθεσε στους αξιωματικούς της ασφάλειας, ξετυλίγοντας έναν απίστευτο Γολγοθά, τον οποίο ζει από νεογέννητο. Δυστυχώς επανέλαβε τα ίδια πράγματα, ό,τι είχε πει και στην εγκατάθεσή του στην αστυνομική προανάκριση. Δεν γνώρισε ποτέ τη ζεστασιά της βιολογικής της οικογένειας και χάθηκε από τους γονείς της. Μόλις 12 ημερών βρέθηκε από τη γιαγιά της δίπλα στη μητέρα της, που βρισκόταν σε κομματώδη κατάσταση από χρήση ναρκωτικών. Παραδόθηκε στον 58χρονο θείο της και τη σύζυγό του για να μεγαλώσει ως παιδί της πολυμελούς οικογένειας, αφού ο πατέρας της άφησε την τελευταία του πνοή λίγους μήνες αργότερα, ενώ έκτοτε η μητέρα της είναι απούσα. Η 11χρονη αποκαλούσε πατέρα και μητέρα τον 58χρονο και τη σύζυγό του, η οποία όμως τον εγκατέλειψε μην αντέχοντας πλέον τα ξεσπάσματά του. Αρχικά η ίδια πήρε την επιμέλεια για τα 4 ανήλικα παιδιά, ανάμεσά τους και την Ελένη. Οι άγριοι καυγάδες συνεχίστηκαν, ενώ ο 58χρονος αρνήθηκε κάθε στήριξη ακόμη και στα δικά του παιδιά. Η μικρούλα τότε βίωσε για ακόμη μια φορά την εγκατάλειψη. Η γυναίκα, την οποία μέχρι τότε αποκαλούσε μητέρα, άφησε την ανατροφή της στο 58χρονο. Χτυπούσε τώρα να φάει μια ξυλιά, ξέρω εγώ, αυτό δεν λέει κάτι. Μπροστά σε αυτά τώρα που αναφέρανε ότι ασελγούσε στο παιδί. Σε καμία των περιπτώσεων. Δηλαδή, εγώ βάζω το χέρι μου στο Ευαγγέλιο. Δηλαδή, μιλάω τώρα και μου έρχεται να δακρύσω, έτσι. Το παιδί επέστρεψε στο παράπηγμα αποθήκη στα έξω Λακόνια. Οι περιγραφές είναι θλιβερές. Σε ένα χώρο που καλύπτεται με υποτυπώδες στέγαστρο υπάρχουν δύο κρεβάτια, ένας καναπές, ένα γραφείο με υπολογιστή και μία νταμιτζάνα με κρασί στη μέση του δωματίου. Εκεί ζουν θείος και ανιψιά που κοιμούνται στο σπίτι της γιαγιάς, όποτε βρέχει και κάνει κρύο. Εφόσον λοιπόν η πρόνοια έβλεπε μια κατάσταση τέτοια, έτσι, γιατί το παιδί λοιπόν δεν το πήρε από εκεί πέρα. Σαν πατέρας κάποτε το μαλώνει, το παιδί απογοητεύτηκε, μπήκαν υπηρεσίες στη μέση, του αλλάξαν τα μυαλά. Ο κατηγορούμενος αρνείται όσα του αποδίδονται για γενετήσιες πράξεις σε βάρος της ανιψιάς του. Μέσω του συνηγόρου του, Διονύση Βέρα, υποστηρίζει ότι η 11χρονη ανέφερε όσα περιγράφονται στη δικογραφία για να προκαλέσει το ενδιαφέρον των αρχών και να φύγει από το περιβάλλον που ζούσε με αφορμή τον ξυλοδαρμό της, τον οποίο ομολογεί, δηλώνοντας όμως πως είχε σκοπό να τη συνετήσει. Η ψυχολογική εκτίμηση που κάνει η ψυχολόγος σε ανύποπτο χρόνο το 2020, ότι πλάθει ιστορίες για να συγκεντρώσει την προσοχή άλλων ατόμων του περιβάλλοντος σε ένα παραμελημένο παιδί, θέλει να φύγει από το σπίτι γιατί δεν αντέχει πράγματι το περιβάλλον αυτές τις συνθήκες, άθλιες συνθήκες διαβίωσης. Να το πούμε. Άθλιες συνθήκες διαβίωσης. Το 2020, μετά από καταγγελίες για τις συνθήκες διαβίωσης του παιδιού, που κυκλοφορεί νηστικό και παραμελημένο, έκθεση των κοινωνικών υπηρεσιών κρούει καμπανάκι κινδύνου. Ακόμη και η πρώην σύζυγός του επισημαίνει πως δεν είναι κατάλληλος για τη φροντίδα της ανήλικης, ενώ οι κοινωνικοί λειτουργοί καταλήγουν ζητώντας ψυχιατρική εκτίμηση της κατάστασης του 58χρονου εξαιτίας της αιμονής του με την πρώην σύζυγό του. Μια στεναχώρια με τα παιδιά του, αλλά τα παιδιά στην Αγγλία, τα άλλα μισά στον Άγιο Νικόλαο. Όλα αυτά, εντάξει, δεν μπορούμε να πούμε ότι όλα είναι ρόδινα. Κι όμως τίποτα δεν άλλαξε στη ζωή της 11χρονης μέχρι το πρωί της περασμένης Δευτέρας, όταν εμφανίστηκε με μόλοπες στο σχολείο. Ο 58χρονος πήρε το μεσημέρι το δρόμο για τις φυλακές της Τρίπολης, όπου κρατούνται δράστες σεξουαλικών εγκλημάτων.